Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, καναπεδάκια με ζύμη κουρού. Θα σας δείξω κάτι που μπορείτε να φτιάξετε όντως σε 2-3 λεπτάκια και πραγματικά θα είναι τόσο εντυπωσιακό που δεν θα το πιστεύει κανείς. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα καναπεδάκια με ζύμη κουρού θα χρειαστούμε 650 γραμμάρια ζύμη κουρού χρυσή ζύμη, ένα κρόκο αραιωμένο σε μία κουταλιά της σούπας νερό, 200 γραμμάρια μίξ τυριών, ένα κουταλάκι του γλυκού δενδρολίβανο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια σολομό καπνιστό, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι άνηθο, 50 γραμμάρια μπρίκ, 50 γραμμάρια blue cheese, 50 γραμμάρια σίκα αποξηραμένα, 20 γραμμάρια καριδόψυχα, 3 φέτες προσούτο, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και πιπέρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε τα τυριά μας. Εδώ έχουμε μίξ τυριών και η ζωή μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ζύμη κουρού χρυσή ζύμη, γιατί είναι η μοναδική αυθεντική ζυμωμένη με βούτυρο, αυγό και γάλα. Θέλουμε να είναι ποιοτική η ζύμη κουρού, οπότε παίρνουμε την καλύτερη της αγοράς και χρειαζόμαστε 2 φύλλα εδώ, όσο ακριβώς έχει μέσα η συσκευασία, εδώ. Η συγκεκριμένη ήταν η κατεψυγμένη, την άφησα 2 ώρες εκτός κατάψυξης και είναι έτοιμη για χρήση. Κοιτάξτε εδώ, απλά την ανοίγω, εδώ, και θέλω να ρίξω σχεδόν τα μισά τυριά μου από πάνω, εδώ. Και με το που ρίξουμε το τυράκι, μην το παρακάνετε, θέλουμε τυρί, αλλά τόσο, θα ρίξουμε λίγο πιπέρι. Λίγο θυμάρι. Βασικά θα κόψω και λίγο δενδρολίβανο και λίγο θυμαράκι. Εδώ. Και ρίχνουμε αρωματικά πάνω από το ζυμάρι μας. Εν τω μεταξύ, η συγκεκριμένη συνταγή δουλεύει καταπληκτικά με τη ζύμη κουρού, γιατί η ζύμη κουρού έχει αυτή την υπέροχη μπισκοτοειδή υφή, οπότε μας δίνει ακριβώς την υφή που θέλουμε. Πάρα πολύ απλό, σωστά. Λοιπόν, τώρα πάρετε ένα πλάστη εδώ και πιέστε τη γέμιση μέσα στη ζύμη. Εδώ. Πώς φαίνεται, φίλε Διονύση, εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Προς το παρόν. Τώρα, δεν έχω βάλει αλάτι, αλλά εξαρτάται από τα τυριά που θα βάλετε. Άμα τα τυριά που θα βάλετε είναι αλμυρά, όπως κεφαλοτήρι ή κάποιο άλλο τυρί, τότε δεν χρειάζεται να βάλετε αλάτι. Άμα είναι γλυκά τυριά, όπως εδώ πέρα, που είναι τσένταρ, έμενταλ, γενικά έχουν τα τυριά γλυκιά γεύση, τότε θα βάλετε λίγο αλάτι. Τώρα, κόψτε στη μέση, εδώ. Μετά κόψτε ξανά στη μέση όλες τις λωρίδες και μετά μαντέψτε. Κόψτε ξανά στη μέση, εδώ. Και εδώ. Οπότε τι κάναμε, 8 πολύ ωραίες λωρίδες. Αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε την κάθε λωρίδα μπροστά σας, εδώ, να την τυλίξετε, έτσι, σαν μπαστούνάκι μεγάλο, εδώ και εδώ. Και μόλις τυλίξετε, θα πάρετε και θα γυρίσετε σαν σαλιγκαράκι, εδώ. Και το πρώτο μας πιτάκι είναι έτοιμο. Ακριβώς την ίδια λογική θα συνεχίσω και με όλα τα υπόλοιπα. Πολύ απλά γυρνάμε. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Θα γίνουν τέλεια καθώς ψήνονται. Οπότε και λάθος να το κάνετε. Στο τέλος θα βγει κάτι μοναδικό, αλλά κοιτάξτε το πόσο φανταστικό που είναι. Που βγαίνει το δεδρολίβανο, βγαίνει το θυμαράκι, βγαίνουν τα τυριά. Και έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω και με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ. Για πες Διονύση, εύκολο ή δύσκολο? Είναι φανταστικό, βλέπεις ακόμα και το πιπέρι πάνω. Δέστε εδώ. Όλα τα αρωματικά, όλα τα... έχεις αρωματικά σπίτι σου, Διονύση? Έχω, ναι. Θυμαράκι, φασκόμηλο. Σκέψου τώρα να βάζαμε φασκόμηλο εδώ. Δηλαδή, πιο γιορτινό από το φασκόμηλο μυρωδικό δεν υπάρχει. Απλά το φασκόμηλο ξέρω ότι είναι δύσκολο να το έχετε στο σπίτι σας. Ενώ δεδρολίβανο θυμάρι είμαι σίγουρος πως έχετε όλοι. Λοιπόν, τώρα το πρώτο μας ταψάκι είναι έτοιμο. Συνολικά θα βγάλουμε 2 ταψιά. Βάλτε και λίγο τυράκι από πάνω. Και άμα σας αρέσει το χρώμα γενικά στις πίτες και τα σφογιατοειδή, τότε λίγο κρόκο αραιωμένο με νεράκι μπορείτε να ρίξετε από πάνω ή σας έχει για χρώμα, αλλά λίγο, όχι πολύ.
και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε για 15 με 20 λεπτάκια αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο φούρνος μας. Θέλω να γίνουν τραγανά, σεξι, χρυσαφένια, όμορφα. Δεν ψήνουμε κάτω από 180 γιατί η ζύμη κουρού λιώνει και δεν ψήνεται και θέλουμε να γίνει τραγανή. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω βάλει το ένα ταψάκι, θα ετοιμάσω και το άλλο και μόλις είναι όλα έτοιμα, τότε θα φτιάξω τα κάναπες. Δεν υπάρχει λόγος να ετοιμάσετε δύο ταψιά να τα βάλετε μέσα στο φούρνο, γιατί θα μπείτε σε μια διαδικασία να αλλάζετε το ταψί πάνω κάτω. Οπότε, βάλτε το ένα να τελειώνει και όση ώρα γίνεται το ένα, ρίχτε και το άλλο και στο τέλος θα τα έχετε όλα έτοιμα. Σύνολο βγάζουν 2, 4, 6, 8 και 8, 16 καναπεδάκια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα καναπεδάκια έγιναν πολύ δημοφιλή από το 1920 μέχρι το 1933, όταν ο νόμος της ποτοαπαγόρευσης επέβαλε στους πολίτες να πιούν αλκοόλ μόνο κρυφά. Κάτι που έκανε της μόδας τα πάρτι σε σπίτια και υπόγεια, όπου το ποτό συνοδευόταν με μικρές αλμυρές μπουκές. Και τα πιτάκια μας είναι έτοιμα. Σε αυτό το σημείο, έλα σε παρακαλώ λίγο εδώ, αγόρι μου. Σκέτα όπως είναι, είναι πεντανόστιμα, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, αλλά σε περίπτωση που έχουμε καλεσμένους πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο επίσημα. Σωστά. Σωστά. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Είμαι καλεσμένος. Όχι, γι' αυτό σου δίνω το σκέτο. Στους καλεσμένους μου σε λίγο, τους επίτιμους, γιατί εσύ δεν είσαι επίτιμος, θα το κάνω λίγο πιο επίσημα, πιο σεξι. Θες να δοκιμάσουμε? Ναι. Γεια. Τέλειο. Τέλειο. Δεν υπάρχει. Αλήθεια, δεν υπάρχει. Πω πω πω, Αναγία μου. Άμα αρχίζεις να τρως, τα κατεβάζεις όλα ένα-ένα και δεν καταλαβαίνεις πότε τελειώνουν. Και πάμε να στολίσουμε τα καναπεδάκια μας. Έχω τυρί κρέμα και θα βάλω στα μισά τυρί κρέμα. Εδώ. Δεν χρειάζεται να δώσετε σημασία στο να τα κάνετε τέλεια. Όσο πιο hardcore τα κάνετε, πιο εύκολα, πιο ρουστίκ, τόσο πιο εμφανίσιμα θα βγαίνουν στο τέλος. Οπότε, τι πάει με το τυρί κρέμα, φίλε Δημήτρη? Το μόνο που δεν θα έβαζα από εδώ πάνω στο τυρί κρέμα είναι το προσούτο. Ναι. Σολομός, αγόρι μου. Πες το ρε Διονύση. Οπότε, έχουμε λίγο σολομό εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Να μην το παρακάνω. Να βάλω άλλο ένα εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να βάλουμε πάνω στο σολομό? Άνηθο. Άνηθο. Αγόρι μου, πια ποιος είσαι τόσο ψαγμένος? Και βέβαια πρέπει να βάλουμε λίγο άνηθο και για το χρώμα και για τη γεύση. Λίγο άνηθο εδώ, εδώ και εδώ. Και βέβαια τι άλλο? Και πιπεράκι. Αυτός είσαι, αγοράκι μου εσύ. Δεν υπάρχει, είσαι καταπληκτικός. Πιπέρι, 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 πιπέρι. Τα καναπεδάκια μας με σολομό μόλις τελειώσανε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σε περίπτωση που σας βρίσκεται λίγο μπρικ στο σπίτι, μπορείτε να ρίξετε από πάνω. Ίσα ίσα για το ντεκόρ, εδώ. Το μπρικ, ξέρεις τι είναι? Αυτά... σολομό, μπράβο. Το blue cheese είναι πάρα πολύ έντονο, δεν μπορώ να το ρίξω σκέτο μόνο το από πάνω, οπότε κάπου πρέπει να κάτσει για να έχει σώμα. Οπότε τι θα κάνω, θα σπάσω λίγο blue cheese εδώ και εδώ. Δεν θέλει πολύ, τόσο όσο, εδώ. Και το blue cheese με τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα, με τι πηγαίνει? Καρύδι. Καρύδι και σίκο. Θέλουμε πάντα κάτι γλυκό μαζί με το blue cheese και βέβαια θέλουμε και το σικαλάκι, οπότε πάρτε εδώ, κόψτε το σίκο σε ωραία κομμάτια, εδώ και εδώ, και βάλτε λίγο σκαλάκι από πάνω, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Και βέβαια λίγα καρύδια, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Τα δεύτερα καναπεδάκια μας είναι έτοιμα. Πάνε και αυτά εδώ. Ένα. Πόσο μάγκας μπορείς να το παίξεις πραγματικά με το τίποτα? Εντάξει, το φανταστικό εδώ πέρα είναι η βάση, γιατί η βάση είναι γεμάτη γεύση και μας έμειναν λίγα υλικά ακόμα. Τι είναι? Καμπιστό σολομό. Συγγνώμη. Προσούτο. Προσούτο, εδώ. Με blue cheese πάει το προσούτο. Πάρα πολύ.
Αλλά εδώ πέρα δεν θέλω να προσθέσετε τίποτα παραπάνω. Το μόνο που θέλουμε να βάλουμε είναι μόνο λίγο πιπέρι. Γιατί το προσούτο από μόνο του είναι πρωταγωνιστής. Έχει τα πάντα όσα χρειαζόμαστε πάνω. Έχει τα μπαχαρικά του, έχει το αλάτι του, έχει όλη τη γεύση που χρειαζόμαστε. Το μόνο που θα προσθέσουμε είναι λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο, γιατί του πάει, και πιπέρι. Ένα, δύο, τρία. Διονύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική κατάσταση. Να είστε καλεσμένοι. Η επίτιμη καλεσμένη μας. Και ένα για τον Μπελέση. Για τα καναπεδάκια με ζύμη κουρού, απλώνουμε τη ζύμη κουρού στον πάγκο εργασίας μας και μοιράζουμε το τυρί. Βάζουμε πιπέρι, θυμάρι, δενδρολίβανο και πιέζουμε απαλά με ένα πλάστη για να κολλήσουν τα υλικά στη ζύμη. Βάζουμε αλάτι, κόβουμε σε λωρίδες, στρίβουμε την κάθε λωρίδα και την τυλίγουμε σαν σαλιγκάρι. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα, αλείφουμε με τον κρόκο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Για τη σύνθεση, απλώνουμε τυρί κρέμα στο 1 τρίτο από τα πιτάκια, το σολομό, άνηθο ψιλοκομμένο, πιπέρι και μπρίκ προαιρετικά. Στο άλλο 1 τρίτο, απλώνουμε τυρί κρέμα, blue cheese, τα σίκα και τα καρύδια ψιλοκομμένα. Στα υπόλοιπα, απλώνουμε το προσούτο, πιπέρι, ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Φανταστείτε τώρα να έχετε καλασμένους και να βγάλετε αυτό εδώ σε διάφορα μέρη του σπιτιού σας. Ένα στο σαλόνι, ένα στο μπαλκόνι, ένα στο καθιστικό. Οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείτε να βγάλετε. Δεν είναι φανταστικό? Και πραγματικά με το τίποτα.